μόνο η τράπεζα έχει την πολυτέλεια να μην έχει POS. Δηλαδή λένε, ναι, 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 βάλτε όλοι POS για να μην υπάρχει φοροδιαφυγή, να είναι νόμιμα τα πράγματα, να υπάρχει έλεγχος κτλ. Πας στην τράπεζα. Δεν είναι προμήθεια τράπεζα. Ναι, παιδί, πας στην τράπεζα και του λες: θέλω να πληρώσω τη ΔΕΗ μου, μάλιστα. Εδώ τι τράπεζα είσαι, Πειραιός, μάλιστα. Εγώ δεν είμαι πελάτης Πειραιώς, είμαι πελάτης Εθνικής. Ναι. Θέλω να πληρώσω τη ΔΕΗ μου. Πάρε την κάρτα μου της Εθνικής, να πληρώσω τη ΔΕΗ μου στην Πειραιώς. Ξέρεις, σου λέει: δεν έχουμε, λέει, μηχανάκια εμείς, δεν έχουμε τερματικά POS να παίρνουμε κάρτες. Mm. Δηλαδή οι τράπεζες που έχουν γεμίσει τερματικά όλη την αγορά, που βάλανε η κυβέρνηση να νομοθετεί την υποχρεωτικότητα του πλαστικού χρήματος, οι τράπεζες στα δικά τους καταστήματα δεν έχουν τερματικά POS για να μπορούν να εξυπηρετούν τις συναλλαγές άλλων τραπεζών. Σου λέει, επειδή δεν έχω τερματικό, τράβα απ' έξω στο μηχανάκι, στο ATM, κάνε ανάληψη, πάρε μετρητά δηλαδή, πάρε μετρητά, ενώ σου λέει πρέπει να καταργηθούν τα μετρητά. Η τράπεζα σου λέει πάρε μετρητά για να σε χρεώσει προμήθεια που θα κάνεις την ανάληψη. Και έλα στο ταμείο να πληρώσεις, να σε ξαναπρεώσω προμήθεια. Να σε ξαναχρεώσω προμήθεια την αγορά. Ένα καταπληκτικό. Παιδιά, είναι τραγικά αυτά που ένα καταπληκτικό. Δηλαδή είναι σουρεάλ. Ένα καταπληκτικό. Είναι ο ορισμός του σουρεαλισμού.